Σήμερα ανακοινώθηκε από την ΚΟΠ στο σελίδα της ότι το σωματείο μας δεν κρίθηκε ικανό να διατηρηθεί για την νέα χρονιά βάσει των κριτηρίων. Εμείς οφείλουμε με την πράγμα να ενημερώσουμε τον κόσμο και να πούμε κάποια πράγματα το γιατί μπήκε αυτή η ποινή στο σωματείο. Προσωπικά, σαν διοίκηση, πιστεύω ότι περάσαμε τις εξετάσεις, αν και μας είχε δοθεί λαθασμένη ύλη. Κάτσαμε για μαθηματικά και διαβάζαμε αρχαία. Προσωπικά, εμένα δεν με εξέπληξε το γεγονός, το γνώριζα γι' αυτό ήξερα για τα μαθηματικά και τα αρχαία. Όμως, οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς το σωματείο και σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται και διηγούν το σωματείο, να τρέξουν μέσα σε 24 ώρες και δει μία ώρα και 30 λεπτά εργάσιμες ώρες για να φέρουμε λεφτά της τάξης των 185.000 ευρώ, τις θεωρώ υποσχέσεις που δίνονται σε ανθρώπους που τους υποτιμούμε. Όμως, η υποτίμηση αυτή δεν έπιασε τόπο, εμείς τα καταφέραμε. Κάναμε την κράτηση με μισή ώρα καθυστέρηση. Και ο λόγος, διότι ήταν κομμένη σύραγγα. Εφράξαν τη σύραγγα, όπως κάνουν κάποιοι. Όποτε θέλουν ανοίγουν τη, όποτε θέλουν κλείνουν. Είναι καιρός να αντιληφθώ λυσμένοι ότι εσύ είναι πιο μυαλό αυτήν όμως καμήν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δουν αυτοί που είναι στο τιμόνι και που οδηγούν αυτόν το σκάφος. Υπάρχουν στοιχεία για αυτά που είπα, είναι εδώ, είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Έχουν σταλεί και στην ΚΟΠ. Όμως το σημείο που θέλω να σταθώ περισσότερο απ' όλα είναι στο γεγονός ότι ως διαμαγείας εξαφανίστηκε μια εγκυητική που υπήρχε από το προηγούμενο συμβούλιο από τα γραφεία μας και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε από τα γραφεία της ΚΟΠ και μας δόθηκε μια απάντηση που έτσι και του λύθηκε. Ξέρετε, ήταν για άλλες υποθέσεις, ήταν για. Εγώ δεν μπορούσα να πω τις υποθέσεις του ΜΠΑ που έπαιξε μπάλα με 13 χρόνια, πώς θα τα πάμε. Τα χρόνια, στο σωματείο. Πήγε στα χρόνια, δεν μπορούσα να δικαιολογηθώ για να δεν του αφοστώ. Και πήγα και πήγα τα λεφτά και τα δώσα. Δεν μπορούσα να δικαιολογηθώ ότι δεν βρίσκω τον τάδε ποδοσφαιριστή στη Σιέρα Λεόνε ή στο Πόρτε Αλέκρε. Έχει ανθρώπους που δεν έχουν κοιμηθεί εδώ και 24 ώρα. Και μιλάω και για τον εαυτό μου, και για τον κύριο Στάθη, και για τον κύριο Σολομονίδη, οι οποίοι τρέχαμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα να βρούμε τα λεφτά που μας ζήτησε εγώ. Ξέρετε, βρίσκετε αυτά τα λεφτά σαν να δηλαδή μας είπαν ότι μαζέψετε τα κουτσά. 185.000 κουτσά θα μας έφυγε κανένας. Εμείς τα βρήκαμε τα λεφτά και τα πήραμε. Και με τα δικαιολογητικά τους κιόλας. Θα καλέσω την ΚΟΠ να ξαναπαραξετάσει το ζήτημα και ας είναι η αρχή να επαναξεταστεί και ο φάκελος του Ολυμπιακού. Εμείς δεν θέλουμε να υπερτερίζουμε ενάντια καμιά ομάδα, αλλά ούτε να υπερτερίζει καμιά άλλη ομάδα ενάντια εμάς. Θέλουμε να παίχνει ένα ποδοσφαιρικό πράθυμα επί ίσης όρος. Διότι πάθος θα είναι εκεί, όπως ήταν εκεί και σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.